Μιλάμε με τον κύριο Αλέκο Περάκη, είναι ο πρόεδρος του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική και μέλος από την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Περάκη. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί προχωράμε σε συλλαλητήρια, μήπως βιαζόμαστε, λένε οι πολλοί, διότι εδώ η κυβέρνηση διατείνεται ότι ρε παιδιά δεν κάνω και τίποτα, αποκαθιστώ αδικίες του προηγούμενου νόμου, εντάξει βάζω και τις δικές μου πινελιές, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό αποκαθιστώ αδικίες. Εδώ μας λένε ότι χιλιάδες θα πάρουν για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια σε ασφαλιστικό νομοσχέδιο, θα δοθούν, μέσω του νομοσχεδίου δηλαδή, θα δοθούν αυξήσεις σε συνταξιούχους. Ναι, εγώ συμφωνώ με τον Υπουργό ότι αποκαθιστά αδικίες, δηλαδή ελλείψεις που είχε ο προηγούμενος νόμος, τον θωρακίζει και δεν πρόκειται ποτέ να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος, κυρίως από αυτούς που ήδη έχουν βγει στη σύνταξη από τους τόσα χρόνια που πληρώνουν τις εισφορές τους κανονικά στα ασφαλιστικά ταμεία, να δικαιωθούν, γιατί ακριβώς έρχεται ο καινούργιος Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, να θωρακίσει ακόμα περισσότερο τον προηγούμενο νόμο, τον νόμο Κατρούγκαλου, ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση των περικοπών των συντάξεων. Η 13η και η 14η σύνταξη γίνεται ιστορία και με βάση αυτόν τον νόμο. Περνάει στο χρονοτούλα από της ιστορίας, να το πούμε έτσι, με βάση αυτά που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Και μάλιστα για τα φούμαρα με τις αυξήσεις κτλ. Μία απάντηση πολύ εύκολη που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες, περίπου ένα μήνα στη Βουλή, όχι μόνο δεν αυξάνει το ποσό που πρέπει να δώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους συνταξιούχους, αντίθετα μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια μειώσεων. Πάνω από 200. Μειώσεων. Πάνω από 200. Εκατοντάδες εκατομμύρια, ναι. Ναι. Πάνω από 200 εκατομμύρια μειώσεων για τις συντάξεις που είναι να αποδοθούν. Ναι, πώς είναι αυτό τώρα δυνατόν να αυξήσεις με μειώσεις, είναι καινούργια είναι μαθηματικά. Είναι πολύ δυνατόν, φαίνεται, γιατί το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, δηλαδή ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε την προσωπική διαφορά και αυτή την προσωπική διαφορά αξιοποιεί ο κύριος Βρούτσης με βάση αυτό που έχει δει το φως της δημοσιότητας και οι περιβόητες αυξήσεις ουσιαστικά θα έρθουν να μειώσουν αυτή την προσωπική διαφορά, όχι τελείως, για να μην γίνει καμία παρανόηση, θα παραμείνει και ένα κομμάτι προσωπικής διαφοράς για το επόμενο διάστημα όταν θα ξανάρθει καινούριος νόμος που θα σώζει εντός πολλών εισαγωγικών, όπως έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, το ασφαλιστικό, να κάνει και νέες περικοπές. Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εργαζόμενους, τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, όλους εκείνους τους ανθρώπους του Μόχθου που πραγματικά επηρεάζονται δραματικά από αυτόν τον νέο νόμο που συμπληρώνει τον προηγούμενο, όχι μόνο σε σχέση με τα συντάξιμα χρόνια, αλλά σε σχέση, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι το ασφαλιστικό δεν αφορά τη σύνταξη πότε, αν και το ύψος που θα πάρουμε, που και αυτό φυσικά είναι γελίο, δηλαδή τα ποσοστά αναπλήρωσης για έναν εργαζόμενο που δουλεύει 30 χρόνια είναι γελία και μιλάμε πλέον όχι για σύνταξη αλλά για χαρτιλίκη. Ναι. Για αυτόν που συμπληρώνει 30 χρόνια. Γιατί τώρα με να έχει συμπληρωμένα 30 χρόνια πλήρης δουλειάς και να είναι και 67 χρονών για να πάρει αυτό το χαρτιλίκη που λένε. Σήμερα που με τα επίσημα στοιχεία τους, με το σύστημα Εργάνη, η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ποτέ. Ναι. Με λίγα λόγια. Ναι. Τώρα να... Αλλά είναι και μια σειρά ζητημάτων, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι, βεβαίως. Το ασφαλιστικό πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό λοιπόν, το είδος που είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Είναι και μια σειρά ζητήματα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, από την κάλυψη των αναγκών της υγείας, της ασφάλισης, των εργατικών ατυχημάτων, των ζητημάτων υγείας και ασφάλισης, της προστασίας των ανέργων κτλ. Που πραγματικά πετσοκόβονται συμπληρώνοντας τον προηγούμενο νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Και δίνεται η δυνατότητα κάθε φορά στον εκάστοτε υπουργό να αυξομειώνει, να μειώνει προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση, αφού συνεχίζεται αυτή η πολιτική, αυτές τις παροχές που αφορούν το σύνολο της ζωής των εργαζομένων. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να κρίνει, να λέει μια ζωή ότι ήταν να μου κόψει 200, μου κόβει τώρα 130-120. Να είμαι και ευχαριστημένος σε αυτή τη λογική του μικρότερου κακού. Πρέπει να πάμε, κύριε Περάκη, που θα πει κάποιος ότι έστω ρε παιδιά και αυτές τις εποχές, καλό, κάτι είναι και αυτό. Ή πρέπει εδώ να δούμε, να πάμε με μια άλλη λογική, κατά τη γνώμη σας, κύριε Περάκη. Και ποια είναι αυτή. Ίσα που ξεκινώντας από το αυτές τις εποχές, δηλαδή σήμερα, που η παραγωγικότητα της δουλειάς έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με τα πριν 20, 30, 40 χρόνια.
Δηλαδή ο πλούτος που παράγουμε συνολικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μόχτου που περιέγραψα πριν παράγουν ένα πολύ μεγαλύτερο πλούτο συνολικά στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εν έτη 2020 μας λένε ότι πρέπει να περνάς μία ζωή με τη γλώσσα έξω τρέχοντας από το πρωί ως το βράδυ για να παίρνεις ένα ξεροκόμματο να ζήσεις και όταν γεράσεις πάλι το ίδιο και ακόμα χειρότερο ξεροκόμματο θα παίρνεις για όσα χρόνια θα επιβιώσεις μετά από αυτό. Άσε που θα πρέπει ουσιαστικά να ανοίγουν και την πόρτα με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή είναι πολύ χαμηλές οι συντάξεις που προβλέπει, να χρειάζεται να συνεχίζεις να δουλεύεις ναι. και μετά τα 67 για να συμπληρώνεις και να μπορείς να επιβιώσεις. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι σήμερα εδώ πρέπει να μπει ένα τέλος. Ότι όλα αυτά γίνονται ακριβώς για να στηρίξουν την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων σε όλους τους κλάδους οικονομίας, αλλά και κυρίως και στον κλάδο της οικονομίας της ασφάλισης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι αυτού του ασφαλιστικού που εγγενίασε ο κύριος Κατρούγκαλος και έρχεται τώρα να θωρακίσει ο κύριος Δρούτσης, είναι η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης μέσω των επαγγελματικών ταμείων και των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Περιμένουν σαν τα κοράκια για να κερδοφορούν επάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό το κυριότερο, αν θέλετε, με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπως και με το προηγούμενο, είναι ότι γκρεμίζεται ο κοινωνικός, ο αλληλέγγυος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτό λοιπόν εμείς οι εργαζόμενοι και συνολικά οι άνθρωποι του ΜΟΧ, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, ένα φρένο. Πρέπει να βγούμε μπροστά, να δούμε τι έγινε στη Γαλλία, τι εξακολουθεί και γίνεται μέχρι σήμερα, που εκεί τα όρια ηλικίας πήγαν μέχρι τα 64, για να θυμίσω, ή τα 67 που έχουν πάει εδώ. Mm-hmm. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να περάσουμε στην αντεπίθεση και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να μην περάσει αυτό το έκτρωμα και να διεκδικήσουμε με βάση αυτά που παράγουμε, δηλαδή να μπορούμε και αν μας τύχει κάτι στο σύνολο του εργασιακού μας βίου, να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, αλλά και αφού τελειώσουμε με τον εργασιακό μας βίο σε ένα φυσιολογικό όριο ηλικίας, εμείς λέμε στα 55 και 60 με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα για τους άντρες και τις γυναίκες και 50 και 55 για τους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα, να μπορεί ένας άνθρωπος, να τελειώνοντας τον εργασιακό του βίο, να ζήσει αξιοπρεπώς. Αυτά τα φούμερα περί αυξήσεων, περί εξυγχρονισμού, περί ψηφιακών συντάξεων και άλλα τέτοια μαραφέτια προσπαθούν να κρύψουν την ουσία αυτού του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Εμείς καθημερινά βγαίνουμε στους χώρους δουλειάς για να εξηγήσουμε, να διαφωτίσουμε ακριβώς τους εργαζόμενους αυτού του χαρακτήρα και να δημιουργήσουμε όρους ξεσηκωμού, όχι με ένα συλλαλητήριο, όχι με μία απεργία, αλλά με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να μην περάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.